Στο Ιπποκράτειο χθες νοσηλεύτηκε ο Τάσος Ξυαρχό μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε, διότι είχε πάρει αρκετά χάπια, είχε πιει αρκετά χάπια προκειμένου. Έγραφε στα social media ότι θέλω να δώσω τέλος στη ζωή μου, γιατί νομίζω επικρίθηκε και κατακρίθηκε πάρα πολύ από δημοσιογράφους, από τα social. Για την πράξη του αυτή, για την κίνηση που έκανε. Για την πράξη αυτή, θα τα δούμε όλα αυτά. Καταρχάς να δούμε πώς είναι η κατάσταση της υγείας του. Έτσι ακριβώς. Το θρίλερ που εκτελήθηκε χθες με τον Τάσο Ξυαρχό από αργά το μεσημέρι κατέληξε εδώ στο Ιπποκράτειο γύρω στις 12 το βράδυ. Χθες εμείς παρακολουθούσαμε στενά τις εξελίξεις, ήμασταν στο Μενίδη, πήγαμε στο πατρικό του σπίτι, μιλήσαμε με κάποιους γείτονες εκεί πέρα, μετά πήγαμε στο σημείο που βρέθηκε το αμάξι του εγκαταλελειμμένο, μίλησε ο πατέρας του και μετά ήρθαμε στο Ιπποκράτειο εδώ κατά τις 12 η ώρα. Από ό,τι μάθαμε, ο Τάσος ήρθε εδώ πέρα με αστυνομική παρουσία. Ήταν και έντονη αστυνομική παρουσία χθες εδώ το βράδυ, οι οποίοι φύγανε κατά τις 12-12.30, από ό,τι είδαμε. Οι πρώτες πληροφορίες, γενικά οι πληροφορίες που μαθαίνουμε είναι πολύ λίγες, γιατί και η αστυνομία χθες τον έψαχνε όλη μέρα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ήρθε σε καλή κατάσταση, αλλά πρέπει να εξεταστεί, να δούνε τι ποσότητα χαπιών έχει πάρει και αναμένεται να βγουν οι τοξικολογικές και οι αιματολογικές σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Άρα είναι καλά στην υγεία του. Από όσο ξέρουμε μέχρι τώρα, φαίνεται να είναι καλά. Ωραία. Okay. Αυτό είναι. Τον είναι εδώ πέρα η μητέρα του, στο πλάι του. Για περισσότερες πληροφορίες θα επανέλθουμε όταν τις έχουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο.